Θέλω να καλησπερίσω το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και εκπρόσωπο του Γραφείου Τύπου του Κόμματος, τον κύριο Γιάννη Γκιώκα. Κύριε Γκιώκα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας και στους Σωκράτες. Για να μπω στη συζήτησή μας, ναι, θα το περιέγραφα έτσι: είναι το τελευταίο δημοκρατικό ταρατατζούμ που ζούμε αυτές τις μέρες, που έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο. Ναι. Πράγμα το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξειδίκευσε μετά η κυρία Κεραμέως. Το μόνο κόμμα το οποίο με απόλυτο και καθαρό τρόπο τοποθετείται ενάντια σε αυτή τη διαδικασία είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και θα ήθελα να μας εξηγήσετε το γιατί. Τοποθετούμαστε ενάντια γιατί από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα, και δεν ήταν η πρώτη στιγμή τώρα, έχει τεθεί και πριν 4 χρόνια αυτό, για πρώτη φορά όταν άνοιξε αυτή η περίφημη συζήτηση για την ψήφο των αποδήμων, αν και η επιστολική ψήφος δεν αφορά μόνο τους αποδήμους, αφορά και όσους ψηφίζουν στο εσωτερικό και κάνουν χρήση της συγκεκριμένης επιλογής, γιατί θεωρούμε ότι ανοίγει επικίνδυνους δρόμους όσον αφορά το αδιάβλητο των εκλογών και στην ουσία την άσκηση διαφόρων άμεσων, έμεσων πιέσεων, εκβιασμών προς τους ψηφοφόρους. Από τη στιγμή που ο ψηφοφόρος δεν πηγαίνει αυτοπροσώπως στην κάλπη, δεν μπαίνει μόνος του στο παραβάν προκειμένου να ψηφίσει, όχι ότι εκεί πέρα δεν υπάρχουν πιέσεις, τις έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και ως ΚΚΕ, τις είδαμε και πρόσφατα στις τελευταίες εκλογές με εργοδότες να κάνουν περιοδίες μαζί με υποψήφιους βουλευτές κτλ. Όμως φανταστείτε πόσο πιο ισχυρές θα είναι αυτές οι πιέσεις και πόσο πιο ευάλωτος θα είναι ένας κόσμος που μπορεί να ψηφίζει από το σπίτι του, από το χώρο δουλειάς, να παίρνει ένα φάκελο και να το συμπληρώνει και να τον αποστέλει. Αυτός είναι ο λόγος που από την πρώτη στιγμή καθαρά και εξάστερα εμείς αντιταχθήκαμε σε αυτό το μέτρο. Και επειδή, όπως σωστά είπατε, είμαστε το μοναδικό κόμμα, τα υπόλοιπα κόμματα που ουσιαστικά νομιμοποιήσανε με τις τοποθετήσεις τους αυτή την κυβερνητική επιλογή έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Στο επιχείρημα που αντιτείνει η άλλη πλευρά, οι άλλες πλευρές, ναι, ότι εδώ ανοίγουμε το πεδίο, κάνουμε πιο εύκολη τη συμμετοχή και μάλιστα σε συνθήκες εκρηκτικής αποχής στην εκλογική διαδικασία, πώς απαντάει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Κύριε Μπογιόπουλε, πραγματικά τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι, να το πω έτσι, με ένα τρόπο, είναι της πλάκας. Συγχωρέστε με την έκφραση. Λοιπόν, ειδικά το επιχείρημα αυτό, ότι ένα τέτοιο μέτρο αντιμετωπίζει την αποχή, είναι μέχρι αστείο. Καταρχήν, η αποχή δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο η αποχή και συνιστά πολιτική στάση. Ανεξάρτητα αν εμείς ως ΚΚΕ θεωρούμε ότι αυτή η στάση απόρριψης του αστικοπολιτικού συστήματος, των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει, θα έπρεπε να εκφραστεί με διαφορετικό τρόπο, η αποχή ως στάση είναι πολιτική στάση. Και δεν αντιμετωπίζεται με τεχνικά μέτρα. Και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι ακόμη και οι χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει την επιστολική ψήφο έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής. Μπορεί και μεγαλύτερα από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν το επιχείρημα ότι είναι ένα μέτρο που αντιμετωπίζει την αποχή είναι πραγματικά αστείο. Δεν πηγαίνει κάποιος, δεν πάει κάποιος στην κάλπη, όχι γιατί δεν θέλει την ουρά, να περιμένει στην ουρά, αλλά γιατί εκφράζει μια πολιτική στάση. Και ξαναλέω, ανεξάρτητα αν εμείς την υιοθετούμε ή όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Προς εμπίρεση τώρα, αυτό που λέτε στην Αμερική εδώ και έναν αιώνα, ψηφίζουν οι μισοί και κυβερνάνε αυτοί που κυβερνάμε με τους ψήφους των μισών των μισών. Έτσι ενώ ακριβώς. Εκεί υπάρχει επιστολική ψήφο. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα η διεθνής εμπειρία δεν είναι και τόσο θετική όσον αφορά την επιστολική ψήφο. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές υπάρχουν καταγγελίες, ακόμη και δίκες για απάτη εκκρεμούν σε μια σειρά χώρες σε σχέση με την επιστολική, με την επιστολική ψήφο. Και το δεύτερο φυσικά επιχείρημα της κυβέρνησης, που και αυτό κατά τη γνώμη μας είναι πρόσχημα, είναι ότι θα διευκολύνει δίθεν τους εργαζόμενους, τους εποχικούς εργαζόμενους κτλ. Όταν σε 2 εκλογικές μάχες, και το 2019 που επίσης είχαν γίνει εκλογές και το 2023, είχαμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις ως ΚΚΕ για ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κτλ. Που θα μπορούσαν να διευκολύνουν αυτούς τους ανθρώπους. Μα φέρατε τροπολογία και απορρίφθηκε. Βεβαίως. Λοιπόν, ακριβώς όπως το λέτε, φέραμε 2 φορές τροπολογία και τις 2 φορές απορρίφθηκε. Άρα η έγνοια της κυβέρνησης για την ψήφο αυτών των εργαζομένων είναι καθαρά και μόνο
σχηματική. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γκιόντα. Έτσι όπως το αντιλαμβάνουμε. Η συμμετοχή του λαού σε εκλογές είναι αναβάθμιση της πολιτικής ή υποβάθμιση της να υποβιβάζεται σε ένα επίπεδο αποστολής ενός φακέλου? Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Είναι υποβάθμιση. Είναι υποβάθμιση. Επί της ουσίας, εγώ θα παίρνω ένα φάκελο. Θα παίρνω ένα φάκελο και θα τον αποστέλω. Χωρίς να έχω άμεση ανάμειξη, ενημέρωση, πληροφόρηση, συμμετοχή με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Δεν λέμε ότι προφανώς ότι οι εκλογές σήμερα γίνονται ζούμε σε έναν κόσμο ηθικό αγγελικά πλασμένο. Κάθε άλλο. Προφανώς υπάρχουν και σήμερα πιέσεις, προφανώς και σήμερα υπάρχει χειραγώγηση, φαλκίδευση της ψήφου. Όμως αυτό θα μπορεί να γίνει ακόμη πιο έντονα σε συνθήκες σαν αυτές που διαμορφώνονται με την επιστολική ψήφο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο αντιδρούμε ως ΚΚΕ σε αυτή την προοπτική. Με αυτή την εξέλιξη και θα δούμε πώς, γιατί είπαν ότι πρώτο πεδίο εφαρμογής θα είναι οι Να πω μόνο το εξής που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και για τους ακροατές σας. Στο ψηφοδέλτιο που παρουσίασε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει μια κουκίδα, σε αυτό που παρουσίασε. Υπάρχει μια κουκίδα που λέει το εξής, ότι δηλώνει υπεύθυνα ο ψηφοφόρος, είναι μια υπεύθυνη δήλωση, η γνωστή υπεύθυνη δήλωση, ότι αυτοπροσώπος έχει συμπληρώσει το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Ποιος ο λόγος να υπάρχει αυτή η υπεύθυνη δήλωση, αν δεν υπήρχε ο κίνδυνος να γίνει κάτι διαφορετικό? Το γεγονός ότι βάζεις αυτή την υπεύθυνη δήλωση, ουσιαστικά αποδέχεσαι, ακόμη και ως κυβέρνηση, ότι υπάρχει ζήτημα για τη μυστικότητα και τη διαβλητότητα. Ακριβώς. Αποδέχεσαι τον κίνδυνο κάποιος άλλος να πιέζει ή ακόμη και να συμπληρώνει αντί για σένα το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Και ξαναλέω, επειδή ξέρουμε που ζούμε, ξέρουμε στο ποιο σύστημα ζούμε, ξέρουμε τι πιέσεις υπάρχουν, τι εκβιασμοί από διάφορα συμφέροντα, τι εξαγορά, να θυμίσω μόνο, στις τελευταίες εκλογές υπήρχε συγκεκριμένο περιστατικό, αν δεν κάνω λάθος, στην Καρδίτσα, με συγκεκριμένο υποψήφιο που είχε μαζέψει ταυτότητες και μοίραζε χρήματα για να δώσει και φακελάκι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν πώς αυτά τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνονται. Πείτε μου, κύριε Γιώργα, κάτι τελευταίο. Με βάση αυτό λοιπόν, και θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί, τι θα κάνουν μέχρι τις ευρωεκλογές. Δεν λένε ότι αυτό δεν πάει για τις επόμενες εθνικές. Σε μπάση περιπτώσει, υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα, Σε συνδυασμό με την ανατροπή των αποφάσεων που υπήρχαν για την ψήφο των ομογενών. Αυτό τι σημαίνει για το εκλογικό σώμα? Άλλος θα ζει εδώ και άλλος θα ψηφίζει. Αυτό ακριβώς. Κάνω μια παρένθεση απλά, ότι μην παρεξηγείτε ότι δεν αφορά μόνο τους αποδήμους. Είναι ακόμη πιο... Γιατί η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να το ταυτίσει μόνο με την ψήφο των αποδήμων. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ψήφο των αποδήμων. Μπορείς και στο εσωτερικό, αν ψηφίζεις, να δηλώνεις και να κάνεις χρήση της επιστολικής ψήφου. Όμως, σωστά όπως είπατε, είναι ένα ακόμη βήμα σε σχέση με την ψήφο των αποδήμων, δηλαδή διευρύνεται σε τέτοιο βαθμό το εκλογικό σώμα με ανθρώπους που μπορεί να έχουν συναισθηματικούς δεσμούς με τη χώρα, καμία συζήτηση επ' αυτού, όμως έχουν και άγνοια ενδεχομένως σε σχέση με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα, και το σημαντικότερο, δεν υφίστανται τις συνέπειες της όποιας πολιτικής τους επιλογής. Το εκλογικό, η συμμετοχή στις εκλογές είναι ταυτόχρονα δικαίωμα, αλλά συνεπάγεται και ορισμένες υποχρεώσεις. Ότι εγώ δέχομαι και τις συνέπειες της όποιας πολιτικής μου επιλογής. Λοιπόν, θα υπάρχουν άνθρωποι στο εκλογικό σώμα που διαμορφώνεται, οι οποίοι θα κάνουν συγκεκριμένη επιλογή χωρίς να εφίσταται αυτές τις συνέπειες σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και αυτό είναι επίσης το επικίνδυνο στην όλη διαδικασία. Λοιπόν, δεν θα σας το κάνω αυτό το ερώτημα, μου το στέλνει ένας φίλος εδώ. Θα το απαντήσουμε σε άλλη επικοινωνία μας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Λέει λοιπόν ένας φίλος, έχω πεθάνει, λέει, είμαι όμως εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους. Να το στείλω το φακελάκι. Ναι, είδατε τι ζητήματα ανακύπτουν. Όμως ξαναλέω, επειδή γίνεται μια προσπάθεια της κυβέρνησης να διαστρεβλώσει τη θέση του ΚΚΕ, ότι δηλαδή η δικιά μας, ας το πούμε έτσι, η δικιά μας φοβία αφορά μόνο το κομμάτι από την αποστολή της ψήφου, από την αποστολή του φακέλου δηλαδή, μέχρι το άνοιγμά του. Κάτι τέτοια έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στην κριτική του ΚΚΕ. Η δική μας η κριτική δεν έγκυται κυρίως εκεί. Η δική μας η κριτική έγκυται μέχρι να συμπληρώσει κάποιος το φάκελο και τι πολύμορφες πιέσεις ασκούνται σε αυτόν τον άνθρωπο. Κύριε Γκιόγκα, ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.